Στέλνει, όπως κατάλαβες, προσπαθώ να έρθω δίπλα σου. Ναι, γιατί λέει... Ξέρεις, έχω πει μια άλλη φορά ότι εμένα το χαϊδευτικό μου ήταν από παλιά το baby tiger. Ξέρεις ότι τα τυγράκια έχουν ουρίτσα. Και όταν τα κάνεις να χαίρονται... Τέλειο μου και, πολύ ψηλά. Τέλειο μου και η πεσκανδρίτσα έχει ουρίτσες και ξέρω ένα πολύ καλό ψαροπολείο που θα πάμε να φάμε μαζί, ψαράκι, πεσκανδρίτσα, ουράκι. Επίσης ουρίτσα έχει και η Αχλάδα. Δεν μου λες, Γιώργο, δεν πρέπει να μας πει, καταρχάς, ο Πάνος. Ο Πάνος πήρε το Στέλιο, τελείωσε. Όχι. Α, τον Οδυσσέα θες. Όχι, το Στέλιο θέλω. Ο Πάνος πήρε τον Οδυσσέα. Μισό λεπτό. Κράτησα τον Οδυσσέα. Να ανακεφαλαιώσω. Ο Πάνος έχει πάρει τον... Λοιπόν, αυτός είναι ο Πάνος, αυτός είναι ο Οδυσσέας. Και εγώ πήρα το Στέλιο. Εσύ μπορείς να πας να πάρεις την Έλενα. Κύριε. Είπε ο Κωστής ότι παίρνει τον Στέλιο εφόσον ο Πάνος πάρει τον Οδυσσέα. Δηλαδή, αν ο Πάνος κρατήσει την Οδυσσέα, παίρνει το Στέλιο ευχαρίστως. Ωραία. Αυτό, μισό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι διεκδικεί η Έλενα... Το Στέλιο όμως. Το Στέλιο ναι. Μαζί με τον το Κωστή. Ναι. Εφόσον ο Πάνος... Θες να τους βάλω τώρα να... Θες ο Πάνος να αλλάξει γνώμη τώρα. Όχι, τώρα πάει αυτό, παιδιά. Αυτό πάει. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί εγώ το πάτησα το κουμπί για το Στέλιο. Συγγνώμη, για να είμαστε και σωστοί εδώ. Εγώ δεν πάτησα κουμπί, αλλά θα το Στέλιο. Πάτησε ο Πάνος το κουμπί. Καλά, η Λάουρα άλλαξε δωμάτια τώρα σιγά. Εγώ ήθελα να πάτη να γίνεται, γιατί δεν ήθελα να το πάσω. Άρα, με λίγα λόγια, ο Οδυσσέας προκρίνεται με την ομάδα του Πάνου. Ωραία. Στέλνεις με μένα. Πάμε, Στέλνι. Πάμε για ύπνο, να φιλήσουμε, να πάμε σπίτι. Οδυσσέα μου, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Οδυσσέας λοιπόν συνεχίζει στα νοκάους. Κάτσε το. Περιμένετε, θα φύγετε όλοι μαζί με τη Λάουρα για να τα πείτε μετά. Λοιπόν, ο Οδυσσέας φεύγει με τον Πάνο στα νοκάουτς. Και ο Στέλιος πρέπει να διαλέξει αν θα πάει με τον Κωστή ή πάμε την να Έλενα. Εντάξει, εγώ θα πάρω τη Λάουρα και θα πήγω. Α, εσύ τα συγκλάτια δεν έκλεισε, παιδιά. Είναι στη θέση σου, εσύ πρέπει να παραστοκαλήσεις μας. Εσύ στη θέση σου και εγώ στη θέση μου. Πήρα την καλύτερη. Ωραία, έχουν φύγει και ο Σάκης με τον Πάνο για να βλέπεις... Κάτσε εδώ, μια χαρά είσαι. Για να βλέπεις τους δύο διεκδικητές. Τέλεια. Μιλήστε για να τον κερδίσετε. Τι να πω. Μπήκε ανάμεσά μας. Με αξιλεροπόλο με έπαιξα. Πόρεψα, ίδρωσα. Χάρηκα. Μου πήρε τη χαρά. Ας πήγαινε με την Έλενα, έχω συνηθίσει το δράμα, θα γράψω τραγούδι σπίτι μου. Στέλιο, εμείς θα χορεύουμε όλη την ώρα. Και εγώ θα γράφω δεν τραγούδια. Θα υδρώνουμε και δεν θα κουραζόμαστε, γιατί θα πάρουμε πολύ ωραία τραγούδια. Θα περνάμε υπέροχα. Και θα ακούγονται στο ραδιόφωνο οι παίχτες μου. Και θα γράφω το δράμα που ζω. πήγαινε ελεύθερα, σκέψου το λίγο ακόμα, γιατί θέλω πρώτα να δώσουμε καταρχάς το αποχαιρετιστήριο χειροκρότημα στον Οδυσσέα για την πρόκρισή του στα νοκάουτς. Μπράβο σου. Κοίταξε, πάντως σίγουρα παρήσυρα την Έλενα να πατήσει το κουμπί. Άρα τη δουλειά μου την έκανα. Αν θες να πας στην Έλενα πραγματικά, δεν έχω πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να κερδίσει τρίτη φορά. Εγώ. Πολύ καλό. Οπότε, ξέρεις, νομίζω ότι δεν θα κερδίσει. Άμα θα κερδίσει τρίτη. Δεν έχει σημασία ποιος κερδίζει εξάλλου. Το θέμα είναι εσείς μετά από εδώ να κάνετε κάτι παραπάνω και να πάτε προς. Εμένα αυτή είναι η αγωνία μου και δεν το λέω τυπικά. Καθόλου. Το πιστεύω αυτό και ο Μαργκάρης και ο Γιώρης. Θέλω να κάνουν και άλλα πράγματα. Γι' αυτό και ο Στέλιος γράφει και δικά του τραγούδια. Γι' αυτό έγραψα ένα τραγούδι στο Μαργκάρη. Αυτό... Ποιος μπορεί να τον βοηθήσει καλύτερα. Μπορεί η Έλενα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Εγώ μια χαρά, εννοείται ότι μπορώ να βοηθήσω. Όλες οι εκεί... Στέλιο μου, ήρθε η ώρα να διαλέξεις. Στέλιο, είναι πολύ απλό. Αν θέλεις να σε βοηθήσει κάποιος στη σύνθεση, να γράψεις καλύτερα τραγούδια, πήγαινε στον Κωστή.
αν έχεις ήδη τραγούδια εξαιρετικά και θες ένα υπέροχο όργανο, όργανο μουσικό, φωνητικό, να... Έλα σε μένα! Να, να εφαρμοστούν αυτά τα τραγούδια, πρέπει να πας με την Έλληνα απλό. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος να διαλέξω. Για πες το, βρε Στέλιο. Λόγω του ότι ήταν η πρώτη που γύρισε, θα πάμε την κυρία Έλενα. Η πρώτη που γύρισε. Εγώ το πάτησα. Πού ζούσε τόση ώρα. Τα blinds. Τα blinds. Για blinds, με το θύμα τα blinds. 15 επεισόδια πριν, τα άλλα ρούχα είχαμε. 30 επεισόδια που αφήμαστε με αυτά τα ρούχα. Ήταν άλλα ρούχα εκείνα. Πού τα θυμήθηκες. Τώρα διάλεξε. Έλα, Στέλιο, πήγαινε στην Έλενα. Αγάπη μου! Καλώς όρισες! Λοιπόν, μην φύγεις σήμερα. Περίμενα να τελειώσει το γύρισμα, θέλω να μιλήσουμε. Ναι, καλά. Καλώς όρισες. Ναι, σιγά. Γεια σου, αδερφέ.